Καλησπέρα. Μαζί. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Να, ό,τι επιθυμείτε να σας γίνει πραγματικότητα. 2022, ευχές όπως λέμε και στο ναό. Ακριβώς. Να έχουμε. Είπαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα από ένα διαφορετικό σημείο πάλι. Είμαστε στο μπαλκόνι των Αγίων Ισιδώρων. Πάντα τα περιγράφουμε, μου αρέσει αυτό. κάθε φορά. Είμαστε στο μπαλκόνι των Αγίων Ισιδώρων. Σήμερα έχει καλύτερες καιρικές συνθήκες από την προηγούμενη φορά. Έχει βγάλει και λίγο ήλιο, βέβαια. Από τις επόμενες εκπομπές νομίζω θα είναι όλο και χειρότερα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί έχουμε το μέρος μας κάτω από τη στέγη, οπότε είμαστε μία χαρούλα. Προσπαθούμε έτσι λίγο, τουλάχιστον όσο μπορούμε τώρα, όσο μας το επιτρέπει ο καιρός, να βγάζουμε πλάνα εξωτερικά. Να βλέπετε κι εσείς όσοι δεν έχετε καταφέρει να έρθετε να το δείτε και από κοντά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πέρασαν οι γιορτές, τελείωσαν οι γιορτές δυστυχώς. Αυτό ήταν, περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν ωραία, ήταν πολύ ωραία τα Χριστούγεννα. Είναι έτσι ωραία γιατί βλέπεις και τα έθιμα κάθε χρονιά ήρεμα, που ναι. Μαζεύεται η οικογένεια. Όλοι μαζί. Εντάξει, ήταν πιο ήρεμα από άλλες χρονιές. Ναι, όντως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι έτσι είδαμε λίγο την οικογένειά μας, χαρήκαμε, αλλάξαμε χρόνο όλοι μαζί. Βέβαια, ναι. Σας ποιος κέρδισε το φλουρί? Είμαι ο αδελφός μου. Κάθε χρονιά. Και είμαι και δίπλα. Καλά, δίπλα. Και το σπίτι. Μήπως λες να σημαίνει κάτι αυτό? Μπορεί πολύ πιθανό. Εμείς, επειδή στη Βασιλόπουλα δεν το βρίσκαμε, κόψαμε για δεύτερη φορά και ήμουν ανάμεσα σε μένα και στον αδελφό μου και τον πετύχα τελικά. Και σε εμάς. Τέσσερα άτομα, μία Βασιλόπουλα, κατάλαβες τώρα, ναι, ξέρεις, μέχρι να φτάσεις. Ναι, οι πιθανότητες λίγο αυξάνονται, είναι καλύτερα. Ήλπιζα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το κέρδισα πέρυσι το φλουρί και νομίζω δύο φορές. Όντως. Η χρονιά πήγε τέλεια πραγματικά, οπότε... Εγώ νομίζω έχω χρόνια να κερδίσω το φλουρί. Ναι. Κάποια στιγμή. Είναι δύσκολο πολύ. Εντάξει, ναι, άμα είστε και πολλά άτομα. Ναι, πιο παλιά χρόνια. Ναι. Αλλά ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ αυτά τα έθιμα που τα ξαναθυμάμαι. Είναι καλό να κρατάμε λίγο τις παραδόσεις. Είναι πολύ ωραία. Από το να φτιάξει κουραμπιέδες με λομακάρονα και οτιδήποτε κάνανε οι παλιές μέχρι να περάσουμε όλοι μαζί τις γιορτές οικογενειακά. Τα μεγάλα τραπέζια. Φάγαμε είναι πάρα πολύ. Πολύ. Το ξαναπέστο. Πρέπει λίγο να. Με λομακάρονα ειδικά. Δεν έχω φέρει ούτε ένα κουραμπιέ φέτος. Να ξέρεις, ακόμα και στην κουζίνα, να ξέρει και ο κόσμος κυρίως, ότι μας φέρνουν ακόμα κουραμπιές με λομακάρονα. Ακόμα δεν είναι κουραμπιέ, πιστεύω μέχρι το Φεβρουάριο. Τα έχουμε μείνει, ναι, ακόμα. Αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία. Και είναι πολύ ωραίο, ξέρεις, που μαζεύονται και άτομα, δηλαδή όσοι σπουδάζουν και στο έξω, ρε παιδί μου, γυρνάνε τα παιδιά, όσοι πολλοί που είναι στο εξωτερικό. Δεν πειράζει. Είναι έτσι ωραία. Ναι. Εντάξει, ήταν ξεχωριστές και φετινές. Ήταν πολύ ωραία. Γιορτές, η αλήθεια είναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Θα περάσαμε πολύ καλά και εδώ στο ναό. Να μας πείτε και εσείς πώς περάσατε από κάτω από τα σχόλια. Θα είναι πολύ ωραία. Να τα διαβάσουμε εντάξει, μετά. Γιατί ήταν μια διαφορετική χρονιά, η αλήθεια είναι. Και ήταν και πάρα πολλοί κόσμος εδώ και την πρωτοχρονιά, την επόμενη μέρα που ήμασταν εδώ το πρωί. Δηλαδή ουσιαστικά δεν περνούσαμε μαζί. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δώσαμε και δωράκια στα παιδιά να πούμε την πρωτοχρονιά. Οι πατέρες το κανόνισαν. Χάρηκαν τόσο πολύ. Μακάρι να ήμασταν παιδάκια, να περνάμε και εμείς. Όντως θα ζηλέψαμε λίγο τα δωράκια αυτά. Τα παιχνίδια δηλαδή ήταν τρομερό. Όλα τα παιδάκια ήταν με μία. Ήταν πιο μεγάλη από τα παιδάκια. Ξεκάθαρα. Ναι, όλοι οι πατέρες επιμελήθηκαν και κυρίως ο πατέρας Δημήτριος. Ναι. Τα επιμελήθηκαν όλα τα δωράκια. Είχαμε κεράσματα για όλο τον κόσμο. Καφεδάκι ήταν. Ναι, για πρώτη του χρόνου ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, με αυθονία, χαρά και... Ναι, πολύ ωραία. Καλές στιγμές να έγινε όλο το 2022. Αμήν, αμήν. Τώρα που είπαμε λοιπόν τα νέα μας και είπαμε για το 2022, για τις γιορτές μας και αυτά, ήρθε η ώρα νομίζω να πάμε στο γνωστό μας σημείο. Να μας βρείτε λοιπόν κάτω από τη στέγη μας, να συνεχίσουμε τα θέματά μας. Αμέ, πάμε. Ήρθαμε λοιπόν. Με αφορμή λοιπόν την προηγούμενη μας εκπομπή, θεωρήσαμε ότι είναι πιο σωστό να συνεχίσουμε το θέμα και να μπούμε στο πιο πρακτικό ζήτημα, δηλαδή να αναλύσουμε τους στόχους, μιας και καινούργια χρονιά, 2022. Yeah. 2022 στόχοι, όχι πολύ δεν είναι. Ναι, γιατί όλα μπορούμε νομίζω, γιατί ο στόχος δεν είναι απαραίτητα κάτι μεγάλο που πρέπει να αξιοποιήσουμε, δηλαδή κάτι το οποίο παίρνει απαραίτητα χρόνο ή ενέργεια, μπορεί να είναι και κάτι το μικρό, όπως το να καθαρίζουμε πιο συνέχεια το σπίτι μας, να φτιάχνουμε το κρεβάτι μας. Ακριβώς. Νομίζω είναι πρέπει. Από τα απλά καθημερινά είναι που... Ναι. Έτσι. Πώς μπορείς να διαμορφώσεις μια ωραία καθημερινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, για να πούμε κιόλας. Δεν προλαβαίνουμε όμως, δυστυχώς. Θα το
Πού είναι μετά. Τώρα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Όχι καθόλου, παιδί μου. Απλά αυτό που ήθελα να πω είναι, γιατί μπορεί κάποιοι να μην είδαν την προηγούμενη εκπομπή, είναι ότι η προηγούμενη εκπομπή, η οποία ήταν το 2021, στην ουσία κάναμε μια προσωπική ανασκόπηση με τη Σύση. Ακριβώς, ακριβώς. Και μίλησαμε λίγο για το παρελθόν μας, έτσι. Έτσι, λίγο πράγματα τα οποία θέλαμε να αξιολογήσουμε, έτσι ώστε μπαίνοντας στη νέα χρονιά, να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια νέα αρχή εντός εισαγωγικών με νέους στόχους. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, θα λέγαμε. Είναι που... η συνέχεια, αλλά με... όταν εννοώ πιο πρακτικό ότι, θα... ότι το... εμείς το συζητήσαμε την προηγούμενη φορά, λίγο πιο θεωρητικά, λίγο πιο γενικά, τώρα μπαίνουμε στην πράξη, στην υλοποίηση. Ναι, θα είναι πολύ ωραίο. Βέβαια θέλει πολύ θέληση, πολύ ενέργεια, πολύ έτσι, στόχους, αλλά θα αναλύσουμε μετά γιατί είναι τόσο ζωτικό το ότι εγώ προσωπικά το κάνω κάθε χρόνο, δεν ξέρω για σένα. Mm-hmm. Κάθε χρόνο όταν πριν να αλλάξει η χρονιά, το 2022 ας πούμε τώρα και το 2021 πέρσι, γράφω μια λίστα με 10 στόχους. Είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Ξέρεις, μερικοί είναι ας πούμε, το να βγάλεις το δίπλωμα, να επιτύχεις κάτι στη σχολή σου, οτιδήποτε. Γι' αυτό λέγονται και προσωπικοί στόχοι. Ναι. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τους ίδιους. Εννοείται. Και μετά είναι και κάποια πιο μικρά, όπως είναι να προσέχεις τη διατροφή σου, να φτιάχνεις το σπίτι σου. Σίγουρα. Να απαιτήσεις, ας πούμε, το να πάει μέχρι και να πάρεις ένα έπιπλο. Μπορεί να είναι ένας μικρός στόχος. Δεν είναι απαραίτητα μικρός στόχος, γιατί για σένα είναι η καθημερινότητά σου, είναι το σπίτι σου. Εμείς ξέρεις τι κάναμε, τις φίλες μου. Τι? Όταν κάναμε το, την ανταλλαγή δώρων, φάγαμε όλες μαζί. Εντάξει, δεν έγινε στην πρώτη μήνα, το κανονίσαμε λίγο αργότερα. Το κάνουμε κάθε χρόνο, από μικρές που είμαστε από το γυμνάσιο. Έχουμε ένα τετράδιο και εκεί πέρα γράφουμε κάθε μία τι θέλει να πετύχει την καινούργια χρονιά. Ναι. Και άμα δεις, έχει ημερομηνίες, ας πούμε, από το 2000, νομίζω το πρώτο είναι το 2011, τότε ήμασταν Δευτέρα Γυμνασίου. Εγώ ήμουν 10 χρόνια. Και γράφουμε, ας πούμε, να γίνω καλύτερη στην ενόργανη, να πάρω μετάλλιο και κάτι τέτοια. Εγώ τότε ήμουν 10 χρονών. 10 χρονών, ναι. Και τώρα γράψαμε πάλι 5 στόχους. Αυτό κάναμε, ναι, και το 2022. Και εντάξει, αυτό ωραίο είναι, υπάρχει η ποικιλία, έτσι, και η... το τι θέλει να πετύχει ο καθένας, έχει να κάνει και με το χαρακτήρα και με τις συγκυρίες που βιώνει. Και άμα δεις, είμαστε τέσσερις και έχουμε τελείως διαφορετικά έτσι. Θέλω. Και... πάρα πολύ. Αλλά είναι, αυτό είναι το ωραίο και το αξιοπερίεργο των ανθρωπίνων σχέσεων και... Εγώ, να σου πω πρόσφατα τώρα, μου αρέσει κάθε χρόνο, γιατί εγώ έχω ένα μπλοκάκι. Τέλος πάντων, μπορώ κάθε χρόνο κάποια πράγματα τα οποία θέλω, κάποιες ωραίες αναμνήσεις, έτσι που είναι ωραίο να τις ανατρέχεις κάποιες φορές. Και έτσι λοιπόν, ξεκίνησα από το 2018 να το κάνω αυτό, λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Όταν έδωσα εγώ, έδωσα Πανελλήνιες το 2019. Και παιδιά, μπήκα στην άδεια του στόχου μου και έμεινα. Ή εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω. Που το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο, είναι ότι στο τέλος της σελίδας κάθε χρόνο γράφω τα άτομα για τα οποία ήμουν ευγνώμων. Αχ, τι ωραίο αυτό, πολύ σημαντικό. Και ξέρεις, και μπήκα στο 2018 και βλέπεις άτομα τα οποία μπορεί για κάποιο λόγο να έχεις χαθεί, γιατί, αλλά μπαίνεις και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι αυτά τα άτομα για το συγκεκριμένο χρόνο σου έκανε, ρε παιδί μου, μια μέρα καλύτερη, ένα χρόνο καλύτερο. Δηλαδή, ναι, εννοείται. Αυτό είναι πάρα πολύ και προσπαθώ να το κάνω κάθε χρόνο. Γιατί έτσι, βλέποντας αυτά. Και βλέποντας ότι το τι σε βοήθησε την προηγούμενη χρονιά είτε ότι δεν σε βοήθησε, μπορείς μετά να ανατρέξεις τους στόχους της καινούργιας χρονιάς και να ξεκινήσεις έτσι να οριοθετείς κάπως διαφορετικά τα θέλω σου, τα πρέπει σου. Γιατί γενικώς, το έχουμε και θέλω αυτό. Και πρέπει. Σίγουρα, έτσι, είναι καλό να τα συνδυάζουμε και να έχουμε μια ισορροπία και στα δύο. Επίσης, είχα διαβάσει, πώς το ξεκίνησε αυτό, είχα διαβάσει μια έρευνα όταν ήμουν παιδάκι, θέλω να πω γυμνάσιο, που έλεγε ότι εάν γράψεις κάποιους από τους βασικούς στόχους, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εκπληρώσεις πάνω από 80% αυτών. Αλήθεια. Για παράδειγμα, γράφεις 5 στόχους και, μπορείς να, και με το να τους γράφεις υπάρχει πιθανότητα να εκπληρώσεις 4 από τις 5. Και εγώ περίεργα το ξεκίνησα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν ξεκίνησα τη σχολή, είχα βάλει κάποιους στόχους για τη σχολή. Ναι. Να την τελειώσω τα 5 χρόνια, να βγάλω ένα καλό μεσόωρο. Που δεν τα περίμενα καθόλου, δηλαδή ναι. Δεν πίστευα ότι θα το τελειώσω στην ώρα μου και θα έχω και καλούς βαθμούς με τίποτα, γιατί δυσκολευόμουν πάρα πολύ στην αρχή. Και εν τέλει, ανέτρεξα σε αυτό το μπλοκάκι και τους βλέπω, κάνω ένα έτσι και λέω «Οχ!» και τους είχα εκπληρώσει όλους. Μπράβο, ρε. Είναι πραγματικά καταπληκτικό, μόνο που το λέω ανατριχιάζω. Δεν ξέρω πώς και γιατί συμβαίνει αυτό. Απλά. Η ικανοποίηση που νιώσα μετά την εκπλήρωση ενός στόχου και μικρός να είναι, ας πούμε, το να ξυπνήσει νωρίς, το ναι, να φτιάχνει πρωινό σπίτι. Πολύ, γιατί πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, καμιά φορά όταν η καθημερινότητα είναι σε εξωτερικούς χώρους με τη δουλειά τους, είτε άμα έχουν παιδιά και τρέχουν όλη μέρα έξω, καμιά φορά
πώς το λένε, συντηρούνται απ' έξω, δηλαδή μπορεί να πάρουν φαγητό. Για κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, μπορεί να είναι πολύ σημαντικό όταν αρχίσει να μαγειρεύει στο σπίτι. Σίγουρα. Στους φοιτητές κυρίως. Ξέρεις που η φοιτητική ζωή είναι το εύκολο, ρε παιδί. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι μόνο για τους φοιτητές. Εγώ το βλέπω και τώρα, επειδή η εργασία μου είναι αρκετά μακριά από το σπίτι μου, ξοδεύω όλη μου τη μέρα εκτός. Οπότε πρέπει να φάω μες τη μέρα. Ναι. Πρέπει να πιω τον καφέ μου. Πρέπει και. Εντάξει, όσο να είναι, το σπιτικό φαΐ δεν έχει καμία σχέση με το έξω. Οπότε προσπαθώ να οργανώνομαι από το βράδυ και πάω με τα περάκια. Το κλασικό από το παράδοτο. Αυτό είναι πολύ καλό όμως. Ναι, και άμα το κάνεις και το οργανώσεις έτσι, μετά η καθημερινότητα βγαίνει πάρα πολύ εύκολα και δεν αντιμετωπίζεις κανένα πρόβλημα στη μέρα σου. Με χορτάτε όλη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ σήμερα δεν το έχω. Εντάξει, η αλήθεια είναι το ότι εξωτερικά τώρα με τη σχολή δεν έχω τόσες υποχρεώσεις. Αλλά ας πούμε μέχρι και στον καφέ. Επειδή μου, άμα έχεις ειδικά δύο μαθήματα, θα πάρεις έναν καφέ. Ναι. Οπότε, ξέρεις, για κάποιον που θέλει να κάνει οικονομία, για κάποιον που επίτηδες δεν θέλει να παίρνει κάτι. Ναι, έχει κάποιο στόχο και θέλει να μαζέψει λεφτά, ας πούμε. Γιατί όχι. Ναι, ναι, ναι. Για μένα είναι, γιατί όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Επίσης, ξέρεις, τη διάβασα, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το βρήκα λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, το 2021, όταν τελείωσε το 2021 και μπει το 2022. Και μου άλλαξε τελείως όλη μου την οπτική. Έγραφε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ένα άρθρο το οποίο. Ότι έχει στόχους. Κάθε φορά που γράφουμε όλοι τους στόχους, οποιονδήποτε και να βάλεις να γράψεις στόχους, πάντα γράφει στο μέλλον. Δηλαδή, αυτό το χρόνο θα κάνω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το χρόνο θα επιτύχω. Ναι. Και λέει, ρε παιδί μου, ένας ερευνητής, ότι τι θα γινότανε αν αυτό το άλλαζες και έλεγες ότι εγώ πέτυχα. Ναι, ναι, ναι. Αν, αν το άλλαζες αυτό, δηλαδή. Γιατί λέει, ρε παιδί μου, ότι κινητοποιεί τον εγκέφαλό σου να σκέφτεται ότι ήδη έχει μπει σε ενεργεία για να το πετύχει, ότι δεν θα το κάνει στο μέλλον. Ότι ήδη, ξέρω εγώ, έχει βάλει κάποιο πρόγραμμα, κάποια σειρά για να υλοποιήσει αυτό το στόχο. Σίγουρα, δεν μπορεί να περιμένει να σου έρθουν έτοιμα. Όχι. Θέλει. Και δεν μπορεί να περιμένει και κάποιον άλλο συνέχεια να σε σώσει, να σε καθοδηγήσει. Συνέχεια πρέπει να κινητοποιούμαστε. Ακριβώς, από μόνοι μας. Και να μην φοβόμαστε να κάνουμε λάθη. Εγώ, ας πούμε, παλιά το είχα πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, ειδικά όταν ήμουν στη σχολή, όταν πρωτομπήκα στη σχολή και αυτά και σκεφτόμουν και αν διαλέξω λάθος κατεύθυνση και αν ρε παιδί μου δεν πετύχω αυτό που ήθελα και. Αν δεν βγω στο επάγγελμα που θέλω. Ξέρεις, όλα αυτά είναι πολύ ωραίες ανησυχίες, γιατί έτσι καλουπίζεσαι, θα το λέγαμε. Εντάξει, και λειτουργεί σαν επαγρύπνηση λίγο σε εσένα τον ίδιο. Αλλά συνέχεια δεν πρέπει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας και δεν πρέπει να. Πώς το λένε, να φοβόμαστε να κάνουμε λάθη. Γιατί και να γίνει ένα λάθος, τι έγινε, ωραία. Την επόμενη μέρα μαθαίνεις από αυτό. Εννοείται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που εγώ που θα ήθελα να κάνω είναι, θα ήθελα τώρα στη συζήτησή μας, το σκέφτηκα πάρα πολύ να κατηγοριοποιήσουμε δύο ομάδες. Είναι τα υλικά πράγματα, τα οποία, ρε παιδί μου, ξέρεις, όπως είναι να πάρεις ένα πτυχίο, να πιάσεις μια δουλειά, να πάρεις ένα αμάξι, οτιδήποτε, ξέρεις, έχει να κάνει με αυτή την κατηγοριοποίηση. Ναι, ναι, ναι. Και η δεύτερη, που θα είναι με αξίες ανθρώπινες. Α, ναι, πολύ ωραία και αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ηθικά, τα πνευματικά, γιατί γενικώς, καμιά φορά τα παραμερούμε έτσι, λίγο. Εντάξει, σίγουρα, τα ξεχνάμε. Λες, το παίρνεις, όπως είπα πριν, πιο πρακτικά, ότι ναι, να πετύχω να πάρω την προαγωγή, ναι, να πετύχω να αγοράσω αυτό το πράγμα για το σπίτι μου, για παράδειγμα, είτε είναι ένα στρώμα, είτε είναι ένα γραφείο, οτιδήποτε. Λίγο και μετά λίγο το μέσα μας, την ψυχή μας, το όλο πνευματικό, ηθικό και τις αξίες μας. Τις παραμερούμε. Οπότε καλό είναι να δίνουμε έμφαση και σε αυτά. Γιατί ούτως ή αλλιώς η αξία και όλη η χαρά στα απλά δεν βρίσκεται. Ακριβώς. Οπότε ένα θέμα που συζητάγαμε και πριν σήμερα, το αναλύσαμε λίγο με την Αριστεία πριν, είναι το όλο ένα θέμα μεγάλο που γενικώς κατακλείζει τις ζωές όλων, πιστεύω. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Είναι ο τίτλος θα έβαζα «Παράπονο, παύλα, γκρίνια, μιζέρια και όλα τα άσχημα συναισθήματα που το πλαισιώνουν». Η αλήθεια είναι ότι επειδή εγώ το είχα ψάξει, γιατί γενικά εκφύσεως είμαι γενικά εγώ γκρινιάρα, οπότε γενικά έχω ψάξει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί με αφορούσε κιόλας πάρα πολύ. Έχω να πω γενικά ότι το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι καταρχάς είναι ανθρώπινο. Όλοι μας παραπονιούμαστε, όλοι μας γκρινιάζουμε. Είναι ανθρώπινο και εγώ το θεωρώ και πάρα πολύ υγιές, γιατί. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο εξωτερικεύουμε κάποιες σκέψεις μας και κάποια συναισθήματά μας. Ναι. Τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η εξωτερήκευση των συναισθημάτων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο πρέπει όλοι μας να το κάνουμε για να μην μας τρώνε εσωτερικά. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω. Α, πες μου, πες μου. Αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο που αυτό ξεπερνάει τα όρια, αυτό νομίζω γίνεται παθογενές. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, έτσι το έχω στο μυαλό μου. Αυτό έχει πει ότι είναι φυσιολογικό μέχρι. Φυσιολογικό και φυσικό, θα λέγαμε. Μέχρι έναν βαθμό.
Γιατί από τη στιγμή που το αφήνεις να σε, πώς να το πω, να μεγαλώνει μέσα σου, σε κάποια στιγμή απλά σε καταβάλει. Και, αντί ας πούμε, να είσαι σε εγρήγορση, να περνάς όμορφα, καταλήγεις να είσαι συνέχεια με ένα παράπονο, το οποίο δεν είναι υγιές για σένα. Ναι. Κοίτα, θα σου θέσω κάτι απλό πάνω στο συγκεκριμένο, που έτσι το έχω στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, εσύ ξεκινάς ένα άθλημα. Ωραία, ξεκινάς στίβο. Τρέχεις. Στην αρχή η αντοχή σου είναι χάλια. Μετά βελτιώνεσαι και φτάνεις μέχρι ένα σημείο. Αυτό τι το κάνεις? Με την εξάσκηση δεν γίνεσαι καλύτερη? Εννοείται. Πιστεύω σε οτιδήποτε εξασκούμαστε γινόμαστε καλύτεροι. Οπότε και με το να παραπονιόμαστε συνέχεια, πιστεύω ότι λειτουργεί σαν εξάσκηση μέσα μας και εξασκούμαστε στο να γινόμαστε καλύτεροι. Επομένως, αν είσαι μονίμως με ένα παράπονο, θα ζεις μέσα σε αυτό. Ναι. Οπότε πρέπει να βρεις έναν εσωτερικό μηχανισμό, να το περιορίζεις και να το ελαττώνεις. Και εγώ είμαι η πρώτη που το λέω, γιατί για τον εαυτό μου μιλάω, ότι το βλέπω σε μένα, με το που ξεκινάω λίγο, αχ, γιατί αυτό και γιατί να ταλαιπωρηθώ. Και όλο αυτό το γιατί που μας πιάνει, μου γίνεται συνήθεια, ναι. Και καθημερινότητα. Και αυτό επεκτείνεται και μου χαλάει τη διάθεση. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, εκφύσεως όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι θα βγάλουν κάποιο παράπονο. Και είναι γενικά κάτι το οποίο μετά επηρεάζει και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, όταν είσαι δίπλα από έναν άνθρωπο ο οποίος μονίμως έχει κάποιο παράπονο ή βλέπεις ότι στα συναισθήματά του τέλος πάντων είναι κακά εντός εισαγωγικών, από την άποψη ότι δεν είναι. Δεν είναι καλά μέσα του. Ναι. Και αυτό το εκπέμπουμε πάρα πολύ σαν άνθρωποι. Ναι, και εγώ το πιστεύω. Θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει πάρα πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή, αν και εκείνος δεν θέλει να βοηθηθεί και εκείνος δεν θέλει να βελτιώσει κάποια πράγματα, κάποια στιγμή απλά αυτές οι σχέσεις θα έρθουν σε κάποια ρήξη και μετά θα είναι πολύ κρίμα, γιατί μπορεί να χάσει ανθρώπους οι οποίοι είναι όντως κοντά σου. Χωρίς κάποιο λόγο, δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να βελτιωθεί. Ναι, εγώ ξέρω τι κάνω σε αυτές τις φορές. Έχουμε και τη λύση. Που φαίνεται απλή και όλοι θα μπορούσαν να τη σκεφτούν, αλλά νομίζω ελάχιστες φορές την κάνουμε πράξη. Εγώ, όταν βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, που εντάξει, θα σε πιάσει και μελαγχολία και λίγο παράπονο κλπ. Θα πεις, έχω τα δύο πόδια μου, έχω την οικογένειά μου. Ναι. Είμαι υγιής. Βρίσκομαι σε ένα νοσοκομείο. Όχι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε ναι. Από εκεί και έπειτα είναι καλό όσοι έχουμε την υγεία μας και γενικώς. Γιατί είναι το μόνο πράγμα το οποίο δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Το μόνο πράγμα. Καμιά φορά και εδώ στον ναό, ρε παιδί μου, όταν. Γιατί είμαστε άνθρωποι, ρε παιδί μου, μπορεί να δυσκολευτούμε κάποια στιγμή να έρθουμε να είμαστε κουρασμένοι, οτιδήποτε. Και ξέρεις, μπορεί εσωτερικά να το σκέφτεσαι. Δεν είναι ανάγκη να εξωτερικεύσει το παράπονο σου κάποιον άλλον. Μπορεί εσωτερικά να το. Και ξέρεις, καμιά φορά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Από την άποψη ότι στον ναό έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθηθούν. Άνθρωποι που έχουν τα παιδάκια τους πρόβλημα. Ναι, τα παιδάκια, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Και νιώθεις ντροπή εκείνη την ώρα. Γιατί τους βλέπεις αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο στο κεφάλι τους με το χαμόγελο. Με ένα χαμόγελο, ναι, και εσύ να μελαγχολείς ότι. Αχ, γιατί κουράστηκα χθες και άρχισα να κοιμηθώ. Και σήμερα η μέρα μου είναι δύσκολη. Τώρα δείχνει ένα τραγικό παράδειγμα, αλλά. Καμιά φορά όντως είναι τραγικά αυτά που σκεφτόμαστε, απλά προσπαθούμε να τα δικαιολογούμε στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια σωστή αιτία που αισθανόμαστε έτσι. Αλλά καμιά φορά δεν είναι πάντα έτσι, γιατί όλα μας τα συναισθήματα πρέπει να τα δικαιολογούμε και πρέπει να τα, πώς να το πω, να τα αποσαφηνίζουμε στον εαυτό μας για να καταλάβουμε γιατί είμαστε έτσι, αλλά και απ' την άλλη πρέπει να σεβόμαστε και τους άλλους γύρω μας και να βλέπουμε το πόσο τυχεροί είμαστε. Σίγουρα. Για κάποια πράγματα που έχουμε που άλλοι μπορεί να τα ονειρεύονται, όπως την υγεία μας, το ότι μπορεί εμείς να έχουμε καλή όρεση και κάποιοι μπορεί να φοράνε φακούς επαφής. Γιατί ακόμα και αυτό είναι τεράστια δυσκολία. Πρόβλημα. Πες με εμένα, εγώ δεν βλέπω χωρίς φακούς επαφής καλέ. Ένα τρανό παράδειγμα. Για παράδειγμα. Το οποίο είναι πολύ μακάβρια τώρα νομίζω, οπότε λίγο ναι, έτσι να το. Εντάξει, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Γι' αυτό εγώ το έχω πει εδώ που βρισκόμαστε. Είναι κυριολεκτικά κάθε μέρα ένα σχολείο. Ναι, είναι πάρα πολύ. Κάθε μέρα μπορείς να μάθεις τόσα πράγματα γενικώς για τη ζωή, γιατί εδώ πέρα γύρω τα βλέπεις. Βλέπεις το καλό, βλέπεις και κάποιες κακές καταστάσεις και είναι πραγματικά η αποσαφήνιση της πραγματικότητας η Άγιε Σίδωρε. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Μία φορά. Το Πάσχα πρέπει να ήταν κοντά. Μας είχε φωνάξει ο πατέρας στο λόγο του. Τα κορίτσια της κουζίνας. Ήμουν ναι, εγώ, ναι, εσύ ναι, και η Βέλη. Που αποτρεπόμουν τόσο πολύ. Ναι, και εγώ δεν φαντάζεσαι. Και μας είχε φωνάξει και ήμασταν πάνω και είπε κάτι που μου έχει μείνει ακόμα μέχρι και σήμερα. Είναι ότι όλοι λέει, και συγκεκριμένα μίλησε για εμάς τώρα, εντάξει, γιατί στην κουζίνα η αλήθεια είναι ότι όσο είσαι, ρε παιδί μου, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, γιατί όλοι περνάνε από την κουζίνα, όλοι θα πάρουν ένα καφέ, τον άρωτο τους.
είπε κάτι το οποίο μου έχει μείνει ακόμα μέχρι και σήμερα. Είναι ότι είπε ότι όλα λέει τα κορίτσια λέει, που έχουν έρθει ήταν λέει, όχι αδύναμα, ήρθανε λέει και τώρα λέει, είναι όλες τώρα λίγο πιο δυνατές. Ναι. Αυτό το δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι σίγουρη αλήθεια. Ναι. Δεν ναι, είμαστε. Και ξέρεις, κάθε φορά ρε παιδί μου που σκέφτομαι κάτι και τα λοιπά, σκέφτομαι αυτό και λέω πού θα βρισκόμουν ρε παιδί μου αν δεν είχα τις γνώσεις που είχα με τον Άωρο. Ακριβώς. Όλα τα. Και οι πνευματικές και οι εσωτερικές και. Όλοι και οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας είναι φοβερό. Σίγουρα. Γι' αυτό. Δεν είναι εντυπωσιακό μεταξύ μας πως έχουμε δεθεί όλες. Πραγματικά. Είναι απίστευτο. Γιατί μπορεί να μας δέχνουν τώρα στην εκπομπή και να λένε ότι κάνουν μια εκπομπή μαζί και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρουν ότι πραγματικά είμαστε. Οικογένεια. Δηλαδή, είναι στην ουσία, ναι, όπως κάνουμε μια συζήτηση τώρα, θα μας δείτε και στο παγκάκι των Αγίων Ισιδώρων να κάτσουμε να συζητάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Μα έτσι το βλέπουμε. Είναι. Γι' αυτό και περνάμε και πολύ ωραία. Ναι, και, για το, και τώρα προσπαθούμε έτσι να το κάνουμε έτσι ευχάριστη τη συζήτηση, έτσι να βλέπετε ότι όντως πως είμαστε σε μια καθημερινή βάση. Ναι, είναι μια πραγματικότητα και για μας. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, είπαμε για την γκρίνια για τους όλους έτσι, στόχους. Εγώ το άλλο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι, το λέω και για εμένα πρώτα κυρίως, πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ναι. Και τι εννοώ καλύτεροι άνθρωποι, πρέπει να έχουμε λίγο πιο ανεπτυγμένη την αισθηνέστηση για τον δίπλα μας, να δικαιολογούμε ότι ο καθένας περνάει τα προβλήματά του, να δίνουμε, να παρέχουμε την όποια βοήθεια μπορούμε και να μην κρυβόμαστε πίσω από τις φοβίες μας και γενικώς ότι όλη αυτή η κατάσταση που μας κρατάει λίγο πίσω, να δίνουμε. Θέλω να πω. Εγώ θα ήθελα να πω και στον κόσμο που ακούει και αυτά, να μην κρυβόμαστε πίσω από την αγένεια. Γιατί καμιά φορά είμαστε θυμωμένοι με κάποια δικά μας προβλήματα και ξέρεις, μας γέννησε σε αγένεια που εγώ ποτέ δεν θέλω να κατηγορήσω τους ανθρώπους που είναι αγενείς, γιατί δεν ξέρεις τι πόνο έχουν μέσα τους. Σίγουρα. Αλλά καλό είναι να το μειώσουμε αυτό, γιατί καμιά φορά και ο άλλος δεν ξέρουμε τι. Γιατί και εγώ μου έχει τύχει να είμαι θυμωμένη με κάτι, να πονάω επειδή είμαι εσωτερικά και μπορεί σε κάποιον κοντινό μου άνθρωπο να του μιλήσω εντός εισαγωγικών άσχημα ναι. ή να του μιλήσω απότομα εκείνη την ώρα. Η αλήθεια είναι πως στους δικούς μας είναι που ξεσπάμε ναι, και είναι δηλαδή, πολύ άσχημο και πολύ άδικο. Και επειδή το έχω κάνει και από εμπειρία μιλάω, εννοείται ποτέ δεν θα έλεγα κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, θα ήθελα να πω ότι θα είναι πολύ όμορφο να προσπαθήσουμε αυτή τη χρονιά έτσι να είμαστε λίγο πιο μαλακοί και να. Ναι, πολύ ωραίο αυτό που είπες. Να αλληλοβοηθιόμαστε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δείξουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και όχι να τους μπλοκάρουμε με φόβο, με αγένεια. Να είμαστε ανοιχτοί, να συζητάμε, να δίνουμε. Εγώ το λέω και το ξαναλέω. Ναι, είτε ήταν αυτό κάτι συναισθηματικό, είτε είναι υλικό αγαθό, είτε οτιδήποτε, κυρίως ό,τι μπορούμε. Κυρίως τα συναισθηματικά. Γιατί καμιά φορά, ξέρεις, όταν είσαι σε ένα αδιέξοδο, μπορεί να ο άλλος να μην σου κάνει τίποτα, να έρθει να σου δώσει μια αγκαλιά και γίνει όλα αυτή η αγκαλιά να είναι τόσο σημαντικό για κάποιον άλλον. Σίγουρα. Που, ξέρεις, εσύ να μπορεί να μην το καταλάβεις, να πεις, έλα μωρέ, μια αγκαλιά σου έδωσε, αλλά εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, δίνεις τόσο μεγάλη δύναμη στον άλλον ή να του πεις ένα καλό λόγο ή να το χαμογελάσεις, γιατί το χαμογελό έχει τεράστια δύναμη, εγώ το λέω, το πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω. Απίστευτη δύναμη. Ναι. Απίστευτη, δηλαδή καμιά φορά και στην κουζίνα εμείς προσπαθούμε να είμαστε χαμογελαστές πάντα και πάντα μας λένε ότι χαιρόμαστε που είστε πάντα χαμογελαστές. Ναι, είναι μεγάλη αποζημίωση εισαγωγικά όταν. Είναι χαρά, μεγάλη χαρά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι, να προσπαθούμε να γίνουμε λοιπόν καλύτεροι άνθρωποι. Ο καλύτερος άνθρωπος δεν έχει να κάνει σόνι και καλά με τον άλλον. Εγώ θεωρώ και με τον εαυτό μας να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, γιατί καμιά φορά μας μειώνουμε τον εαυτό μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα και από εκεί και έπειτα έρχεται και ο διπλανός σου και ο συνάνθρωπός σου, η οικογένειά σου, οποιοδήποτε. Εγώ επίσης θα ήθελα να βάλω σε έναν από τους στόχους σας να κάνετε κάτι όμορφο φέτος. Δηλαδή, να βάλετε ένα στόχο που θα πείτε ότι αυτό θα το κάνω για μένα και θα το κάνω για να νιώσω εγώ όμορφα πολύ για να ωραία. Μπορέσω να βοηθήσω μετά εγώ τους άλλους. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Ή ας πούμε εγώ πάντα κάθε χρόνο βάζω ένα από τους στόχους μου να κάνω κάποιο τη μέρα καλύτερη. Α, αυτό καλά. Καταπληκτικό. Είναι, δηλαδή ξέρεις, όταν τα ακούς αυτά δηλαδή είναι πολύ ωραίο γιατί δεν είναι συνισόνη και καλά να είναι κοντινός ο άνθρωπος. Μα και ένα κομπλιμέντο να πεις σε κάποιον, ξέρεις τι χαρά μπορεί να του δώσεις. Ναι. Όχι ψεύτικο, να του πεις την αλήθεια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να λέμε την αλήθεια μας και απλά να προσπαθούμε, αν αυτή η αλήθεια θεωρούμε ότι είναι έτσι λίγο σκληρή, να την βάζουμε σε ένα μικροσκόπιο, έτσι ώστε να λέμε πάντα την αλήθεια μας, πάντα, απλά να τη λέμε έτσι ώστε ποτέ να μην πληγώνουμε τους άλλους. Κοίτα, εγώ πιστεύω κατεξοχήν
δεν πιστεύω στην ειλικρίνεια γενικώς, δηλαδή να πας να τα πεις τον άλλον έτσι όπως είναι. Δεν θα αποκρύψεις κάτι, απλά λίγο να τα ωρεοποιήσεις. Μην το έρθουν τόσο βαριά, γιατί μπορεί να σου πω εγώ εσένα ναι. κάτι, ότι αριστεία σήμερα σου ανέθινε. Δεν θα αντιδράσεις, ναι, ναι. θα το ξανακάνεις. Εγώ είμαι και πολύ αντιδραστική, οπότε καλύτερα να μιλήσω για εμένα. Αλλά μου σου πω, αριστεία μου, μήπως αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει καλύτερα και να ναι. είμαστε πιο οργανωμένες. Εκεί θα το σκεφτείς, θα κάτσουμε με ψυχραιμία, με όμορφο τρόπο, με σεβασμό. Χρειάζεται να είμαστε αγενείς. Αντέδρασα έτσι πριν, αν με είδανε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί εγώ γενικά προσπαθώ να λέω την αλήθεια, αλλά καμιά φορά. Ξέρεις, εγώ γενικά είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος, οπότε. Είναι. Με κερδίζουν τα συναισθήματα και καμιά φορά η αλήθεια μου μπορεί να βγει, γι' αυτό το είπα κιόλας, γιατί το περνάω κι εγώ. Μπορεί να βγουν έτσι λίγο πιο σκληρή από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί είπαμε το ότι να λες την αλήθεια, δεν σημαίνει να προσβάλλεις τον άλλον ή να το πεις κάπως απότομα ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό είναι και ένας από τους προσωπικούς μου στόχους, να προσπαθήσω έτσι να είμαι λίγο πιο ομαλή με κάποια πράγματα και να προσπαθήσω έτσι να τα παρουσιάζω με έναν τρόπο όχι προσβλητικό. Δεν είναι ακριβώς προσβλητικός, είναι ότι αυτό όταν τα λες μπαμ και έξω. Καμιά φορά έτσι δεν είναι ωραία στα αυτιά του. Δεν περνάς και το μήνυμα το σωστό, πιστεύω. Ίσως και να κλείνει τα αυτιά του άλλος. Ναι, να μην το ακριβώς. Να είναι λογικό. Σε μένα το λες, εγώ το κάνω. ναι. Αλλά ναι, είναι και αυτό ένα στόχο στο να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι με εμάς και με τους γύρω μας. Ναι. Να είμαστε αγαπημένοι, μονιασμένοι. Όλα περνάνε στην πολύ πιο εύκολα. Ξέρεις, λέμε ότι η σχέση των ανθρώπων έχει τρία επίπεδα. Είναι. Η σχέση του ανθρώπου είναι πρώτα με τον εαυτό του. Δεύτερο είναι με την κοινωνία του, άρα με τους ανθρώπους τριγύρω του. Δηλαδή τους. Όχι απαραίτητα, τους ξένους. Και ακόμα και τους ξένους και τους δικούς του. Μετά γίνεται η οριοθέτηση του δεύτερου επίπεδου, δηλαδή που βγαίνει σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς, αγνώστους. Και στο τέλος έχουμε ένα που είναι επίσης πολύ σημαντικό, τη σχέση με το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον δεν σημαίνει ότι είναι το περιβάλλον, είναι το φυσικό μας περιβάλλον όπως είναι η φύση μας, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι της φύσης. Είμαστε στο Λυκαβητό εδώ πέρα. Άμα έρθει κανένα, βασικά όσοι και να έρχονται, μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία γιατί μας θυμίζει χωριό. Δηλαδή, είναι σαν να συνδεόμαστε με το χωριό, βλέπουμε τη φύση, βλέπουμε τη θέα, βλέπουμε τα λουλούδια. Και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που το έχει ο ναός αυτός, γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε προέρθει από τη φύση. Όχι, και βέβαια. Τη σχέση που να έχουμε. Πολύ σωστό αυτό, πολύ σημαντικό, δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά και τα σκουπιδάκια και το να μην σέβεσαι το περιβάλλον και το να κόψεις ένα κλωναράκι από αυτό το δεντράκι. Ναι. Για ποιο λόγο? Εγώ, ας πούμε, έχω πει ότι φέτος στο σπίτι θέλω να βγάλω λουλούδια, ρε παιδί μου, να βάλω βασιλικούς, κάτι που θα με κάνει να νιώσω οικία, κάτι που θα με κάνει να νιώσω όμορφα. Αλλά δηλαδή, σκεφτείτε το και αυτό. Δηλαδή, αν καμιά φορά ξέρεις, δεν αισθάνεστε καλά και θέλετε να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας, γιατί δεν σκέφτεστε, ας πούμε, να βάλετε ένα λουλούδι. Το λουλούδι να μορφύνει το σπίτι σας και εσείς κάθε φορά που θα ξυπνάτε και θα το βλέπετε, θα νιώθετε περήφανοι. Του λείπες, πόσο μου αρέσουν. Ναι, πρώτα. Και αυτό το λουλούδι μας είναι πολύ ωραίο. Κοίτα, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πάω πολύ καλά με τα λουλούδια, με ονομασίες. Καλό είναι να ρωτήσουμε την κυρία Ιωάννη. Ναι, θα μας διευθυνθεί καλύτερα. Νομίζω αυτά. Να μην κουράσουμε άλλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι πάλι είχαμε βάλει μια σειρά το πώς να τα πούμε. Καλά, ποτέ δεν υπάρχει σειρά εδώ. Ναι. Γι' αυτό είμαστε και αυθόρμητες και όπως εξήγησαμε πριν, σαν τώρα. Μια συζήτηση που θα κάνουμε στο παγκάκι απέναντι. Ακριβώς το ίδιο προσπαθούμε να μεταφέρουμε και εδώ. Χαρικά μου πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Σας ευχόμαστε 2022 ευχές. Να είναι τέλειο για όλους, όπως το θέλετε. Ναι. Και να πραγματοποιηθούν όλοι σας οι στόχοι. Αυτό. Ό,τι στόχους και να βάλετε στο. Στην αρχή αυτού του χρόνου, σας εύχομαι να κοιτάξετε το 2022 στο τέλος πίσω και να βάλετε ένα τικ σε δίπλα όλους. Πω, πω, τι ωραία! Τι πληρότητα νιώθεις όταν πετυχαίνεις κάτι και κάνεις ένα τικ. Αυτό είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό μου αρέσει να τα γράφω. Ναι, και εγώ πάντα, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να ξεχάσει και κάτι να μην θυμάσαι ότι ήθελες κάτι. Γιατί μιλάμε τώρα για 12 μήνες, εντάξει. Είναι πολύ. Οπότε αυτά. Σας ευχαριστούμε να έχετε μια τέλεια χρονιά. Γεια σας.